Μάθημα δεύτερο. Γιατί διδάσκουμε οικονομική παιδεία? Το 1990, ο καλύτερός μου φίλος, ο Μάικ, ανέλαβε την αυτοκρατορία του πατέρα του και για την ακρίβεια τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι εκείνος. Βλεπόμαστε μία ή δύο φορές το χρόνο στο γήπεδο του γκολφ. Ο ίδιος και η γυναίκα του είναι πιο πλούσιοι από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Η αυτοκρατορία του πλούσιου μπαμπά βρίσκεται σε άριστα χέρια και ο Μάικ ετοιμάζει το γιο του για να αναλάβει κάποια στιγμή τη θέση του, όπως ακριβώς μας προπονούσε και ο δικός του μπαμπάς. Το 1994 συνταξιοδοτήθηκα στην ηλικία των 47, ενώ η σύζυγός μου, η Κιμ, ήταν 37. Η συνταξιοδότηση δεν συνεπάγεται αεργία. Για τη σύζυγό μου και για μένα σημαίνει ότι αν δεν προκύψουν απρόβλεπτες κατακλυστικές αλλαγές, έχουμε την πολυτέλεια να δουλεύουμε ή να μην δουλεύουμε. Και τα πλούτη μας πολλαπλασιάζονται αυτόματα, υπερσκελίζοντας τον πληθωρισμό. Υποθέτω ότι συνεπάγεται ελευθερία. Το ενεργητικό μας είναι αρκετά ευμέγεθες, ώστε να αυξάνεται μόνο του. Είναι όπως όταν κάποιος φυτεύει ένα δέντρο. Το ποτίζει για χρόνια και έρχεται μία μέρα που δεν το χρειάζεται πια. Οι ρίζες του έχουν πάει αρκετά βαθιά. Σύντομα είναι σε θέση να απολαύσει τη σκιά του. Ο Μάικ επέλεξε να κυβερνήσει μία αυτοκρατορία και εγώ επέλεξα να συνταξιοδοτηθώ. Κάθε φορά που δίνω δημόσιες ομιλίες, με ρωτούν συχνά τι θα τους συνιστούσα και τι μπορούν να κάνουν. Πώς να ξεκινήσουν? Υπάρχει κάποιο καλό βιβλίο το οποίο θα συνιστούσα? Τι θα πρέπει να κάνουν για να προετοιμάσουν τα παιδιά τους? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Πώς θα γίνω εκατομμυριούχος? Με θλίβει το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολούνται τόσο πολύ με τα χρήματα και παραμελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο τους, που είναι η μόρφωσή τους. Αν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν την ευελιξία, να έχουν ανοιχτό μυαλό, δεκτικό στη γνώση, θα γίνονται όλο και πλουσιότεροι μέσα από αυτές τις αλλαγές. Αν νομίζουν ότι τα χρήματα θα λύσουν το πρόβλημά τους, τότε φοβάμαι ότι τους περιμένει μια δύσκολη πορεία. Η ευφία λύνει τα προβλήματα και παράγει χρήμα. Το χρήμα, όταν δεν συνοδεύεται από οικονομική ευφία, είναι χρήμα που σύντομα θα ανήκει σε κάποιον άλλον. Οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι στη ζωή δεν έχει σημασία πόσα χρήματα βγάζει κανείς, αλλά πόσα χρήματα του μένουν. Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων που έχουν κερδίσει το λαχείο και από φτωχοί έγιναν πλούσιοι και σύντομα πάλι φτωχοί. Κερδίζουν εκατομμύρια για να καταλήξουν τελικά εκεί από όπου ξεκίνησαν. Οι ιστορίες επαγγελματιών αθλητών, οι οποίοι στην ηλικία των 24 ετών βγάζουν εκατομμύρια δολάρια το χρόνο και στην ηλικία των 34 κοιμούνται κάτω από κάποια γέφυρα. Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας διάβασα την ιστορία ενός νεαρού μπασκετμπολίστα, ο οποίος πριν ένα χρόνο είχε εκατομμύρια. Σήμερα ισχυρίζεται ότι οι φίλοι του, ο δικηγόρος του και ο λογιστής υπεξαίρεσαν τα χρήματά του και τώρα δουλεύει σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου με το βασικό μισθό. Είναι μόνο 29 ετών. Απολύθηκε από το πλυντήριο αυτοκινήτων επειδή αρνήθηκε να βγάλει το δαχτυλίδι των πρωταθλητών όταν σκούπιζε τα αυτοκίνητα. Και η ιστορία κατέληξε στην εφημερίδα. Κάνει προσφυγή για την κατάληξή του, επικαλούμενος κακουχίες και διακρίσεις, ισχυριζόμενος ότι το δαχτυλίδι αυτό ήταν το μόνο που το απέμεινε. Δηλώνει ότι αν του το στερήσουν και αυτό, θα καταρρεύσει. Σήμερα, το 1997, γνωρίζω τόσους πολλούς ανθρώπους που γίνονται εκατομμυριούχοι της στιγμής. Και ενώ είμαι χαρούμενος που οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι, στο ότι μακροπρόθεσμα δεν έχει σημασία πόσα χρήματα βγάζει κανείς, αλλά πόσα χρήματα κρατάει και για πόσες γενιές. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ρωτούν «Από πού να αρχίσω» ή «Πες μου, πώς να γίνω γρήγορα πλούσιος», συχνά απογοητεύονται πολύ από την απάντησή μου. Απλώς τους μεταφέρω ό,τι μου είχε πει ο πλούσιος πατέρας μου όταν ήμουν μικρό παιδί. «Αν θες να γίνεις πλούσιος, πρέπει να είσαι οικονομικά μορφωμένος». Προσπαθούσε να μου εμφυσίσει αυτή την ιδέα κάθε φορά που βρισκόμουν κοντά του. Όπως είπα, ο μορφωμένος πατέρας μου δεν έδινε έμφαση στην αξία της μελέτης, ενώ ο πλούσιος μπαμπάς μου τόνιζε την αναγκαιότητα της απόκτησης οικονομικής μόρφωσης. Αν πρόκειται να χτίσεις έναν ουρανοξύστη, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να σκάψεις μια μεγάλη τρύπα και να βάλεις ιερά θεμέλια. Αν πρόκειται να χτίσεις ένα σπίτι στα προάστια, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τοποθετήσεις μια τσιμεντένια πλάκα με πάχος 15 τόνους. Οι περισσότεροι στην προσπάθειά τους να γίνουν πλούσιοι επιχειρούν να χτίσουν έναν ουρανοξύστη πάνω σε μια τσιμεντένια πλάκα 15 πόντων. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχοντας τις βάσεις του στην προϊστορική εποχή,
πιστεύει ακόμα σε σπίτια χωρίς θεμέλια. Τα χωμάτινα δάπεδα εξακολουθούν να αρέσουν. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά αποφυτούν από το σχολείο χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική μόρφωση. Μία μέρα, άγρυπνοι και βαθιά χρεωμένοι στο σπίτι τους σε κάποιο προάστιο, βιώνοντας το αμερικάνικο όνειρο, αποφασίζουν ότι η απάντηση στα οικονομικά τους προβλήματα είναι να βρουν έναν τρόπο να γίνουν γρήγορα πλούσιοι. Η κατασκευή του ουρανοξύστη ξεκινάει. Ορθώνεται γοργά και σύντομα και αντί για ουρανοξύστη έχουμε τον κεκλειμένο πύργο της Πίζας. Η αγρυπνία εγκαθίσταται ξανά στο μυαλό τους. Όσο για το Μάικ και μένα ως ενήλικες, και οι δύο επιλογές μας ήταν υλοποιήσιμες, γιατί διδαχτήκαμε πως πρέπει να βάζουμε ισχυρά οικονομικά θεμέλια από την παιδική μας κιόλας ηλικία. Σύμφωνοι, τα λογιστικά είναι ίσως το πιο βαρετό αντικείμενο σπουδών στον κόσμο. Μπορούν επίσης να γίνουν και το πιο πολύπλοκο. Όμως για κάποιον που θέλει να γίνει πλούσιος, μακροπρόθεσμα ίσως αποδεχτεί το σημαντικότερο. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς παίρνει κανείς ένα βαρετό και πολύπλοκο θέμα και το διδάσκει στα παιδιά. Αρχικά το διδάσκει με εικόνες. Ο πλούσιος μπαμπάς μου έβαλε γερά οικονομικά θεμέλια για το Μάικ και εμένα. Από τότε που ήμασταν παιδιά, επινόησε για μας έναν απλό τρόπο διδασκαλίας. Για χρόνια αρκέστηκε να ζωγραφίζει εικόνες και να χρησιμοποιεί λέξεις. Εμείς καταλαβαίνουμε τις απλές ζωγραφιές, την ειδική φρασιολογία, την κίνηση του χρήματος και αργότερα τα επόμενα χρόνια ο πλούσιος μπαμπάς πρόσθεσε αριθμούς. Σήμερα ο Μάικ χειρίζεται πιο πολύπλοκες και σύγχρονες λογιστικές αναλύσεις γιατί τις χρειάζεται στη δουλειά του. Καλείται να διοικήσει μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι γνώσεις μου δεν είναι τόσο εξεζητημένες όσο αυτές του Μάικ, γιατί η αυτοκρατορία μου είναι μικρότερη. Όμως και οι δύο βασιζόμαστε στο ίδιο απλό θεμέλιο. Στις επόμενες σελίδες σας παραθέτω τα ίδια απλά σχέδια που ο μπαμπάς του Μάικ επινόησε για εμάς. Παρότι απλά, τα σχέδια αυτά βοήθησαν δύο μικρά αγόρια να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα πλούτου πάνω σε στέρεα και βαθιά θεμέλια. Κανόνας πρώτος. Πρέπει κανείς να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ ενός στοιχείου του ενεργητικού και ενός στοιχείου του παθητικού και να φροντίζει να προσθέτει στο ενεργητικό του. Αν θέλετε να γίνετε πλούσιοι, αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας. Αυτός είναι ο μοναδικός κανόνας. Ίσως φαντάζει παράλογα απλό, αλλά οι περισσότεροι εξακολουθούν να αγνοούν την τεράστια σημασία αυτού του κανόνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα γιατί δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν ένα στοιχείο του ενεργητικού από ένα του παθητικού τους. Οι πλούσιοι αποκτούν στοιχεία του ενεργητικού τους. Οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι ενισχύουν το παθητικό τους νομίζοντας πως συμπληρώνουν το ενεργητικό τους. Όταν ο πλούσιος μπαμπάς προσπάθησε να μας το εξηγήσει, νομίσαμε ότι αστειευόταν. Στεκόμασταν εκεί, σχεδόν έφηβοι, περιμένοντας να μας αποκαλύψει το μυστικό του πλουτισμού και αυτή ήταν η απάντησή του. Ήταν τόσο απλό που χρειαζόμασταν χρόνο για να το σκεφτούμε. «Τι είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού?» ρώτησε ο Μάικ. «Μην απασχολείς το μυαλό σου με αυτό σε αυτή τη φάση», είπε ο πλούσιος μπαμπάς. «Θα εξοικειωθείς σταδιακά με την ιδέα. Αν μπορέσεις να κατανοήσεις την απλότητα, τότε η ζωή σου θα αποκτήσει πρόγραμμα και τα οικονομικά της δεν θα σε κουράσουν. Εννοείται ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα στοιχείο του ενεργητικού, να το αποκτάμε και έτσι θα γίνουμε πλούσιοι», ρώτησα. Ο πλούσιος μπαμπάς κούνησε το κεφάλι του. «Είναι τόσο απλό. Αν είναι τόσο απλό, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι πλούσιοι?» το ρώτησα. Ο πλούσιος μπαμπάς χαμογέλασε. «Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα στοιχείο του ενεργητικού από ένα του παθητικού?» Θυμάμαι πως τον ρώτησα. «Γιατί οι μεγάλοι είναι τόσο ανόητοι? Αν είναι τόσο απλό, αν είναι τόσο σημαντικό, τότε γιατί να μην θέλουν όλοι να το ανακαλύψουν?» Ο πλούσιος μπαμπάς χρειάστηκε λίγα λεπτά για να μας εξηγήσει τι είναι το ενεργητικό και τι το παθητικό. Ως ενήλικας, δυσκολεύομαι να το εξηγήσω σε άλλους ενήλικες. Γιατί? Γιατί οι ενήλικοι είναι πιο έξυπνοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απλότητα της ιδέας διαφεύγει από τους περισσότερους ενήλικες γιατί έχουν μάθει να σκέπτονται διαφορετικά. Έχουν εκπαιδευτεί από άλλους μορφωμένους επαγγελματίες, τραπεζίτες, λογιστές, μεσίτες, οικονομολόγους και ούτω καθεξής. Η δυσκολία έγκυται στο να μπορέσουν να ξεμάθουν ή να γίνουν ξανά παιδιά. Ένας έξυπνος ενήλικας συχνά αισθάνεται πως υποτιμάει την ευφυΐα του όταν προσιλώνεται σε απλοϊκούς ορισμούς. Πού οφείλεται λοιπόν η σύγχυση? Ή πως κάτι τόσο απλό είναι ταυτόχρονα τόσο ασαφές?
Γιατί να αγοράσει κάποιος ένα περιουσιακό στοιχείο που αντιστοιχεί στο παθητικό του? Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στη βασική εκπαίδευση. Εστιάζουμε στην έννοια παιδεία και όχι στην οικονομική παιδεία. Το τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό δεν καθορίζεται από τις λέξεις. Ξέρω ότι η ερμηνεία μπορεί να είναι κατανοητή για έναν έμπειρο λογιστή, αλλά για το μέσο άνθρωπο είναι ακατανόητη. Όμως εμείς οι ενήλικες είμαστε συχνά πολύ περήφανοι να παραδεχτούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Όταν ήμασταν μικροί, ο πλούσιος μπαμπάς έλεγε: «Ένα στοιχείο του ενεργητικού δεν ορίζεται με λέξεις, αλλά με αριθμούς. Και αν κάποιος δεν μπορεί να κατανοήσει τους αριθμούς, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το περιουσιακό στοιχείο από μία τρύπα στο νερό. Αν θέλετε να γίνετε πλούσιοι, πρέπει να είστε σε θέση να κατανοείτε τους αριθμούς και να βγάζετε από αυτούς συμπεράσματα». Είναι μια φράση που έχω ακούσει χιλιάδες φορές από το στόμα του πλούσιου πατέρα μου. Όπως επίσης έλεγε, οι πλούσιοι προσθέτουν στοιχεία στο ενεργητικό τους, ενώ οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι προσθέτουν στοιχεία στο παθητικό τους. Να λοιπόν πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα στοιχείο του ενεργητικού από ένα στοιχείο του παθητικού σας. Οι περισσότεροι λογιστές και οικονομολόγοι θα διαφωνήσουν με τους ορισμούς που παραθέτω, ωστόσο τα παρακάτω απλά σχέδια αποτέλεσαν τις βάσεις της σημαντικής οικονομικής υποδομής που αποκτήσαμε τα δύο αγόρια. Για να γίνει κατανοητό στα δύο παιδιά που δεν είχαν ακόμη μπει στην εφηβεία, ο πλούσιος μπαμπάς εξηγούσε τα πάντα με τρόπο απλό, χρησιμοποιώντας όσο περισσότερες εικόνες μπορούσε και αποφεύγοντας τους αριθμούς για πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μοντέλο ροής χρηματοδότησης ενός στοιχείου του ενεργητικού. Το πρώτο διάγραμμα αποτελεί την αναλυτική κατάσταση εισοδήματος που συχνά αναφέρεται σαν κατάσταση εισόδων και δαπανών. Υπολογίζει τα εισοδήματα και τις δαπάνες, τα έσοδα και τα έξοδα. Το δεύτερο διάγραμμα είναι ένας ισολογισμός. Λέγεται έτσι γιατί υποτίθεται πως επιχειρεί να ισοσταθμίσει το παθητικό ώστε να μην υπερβαίνει το ενεργητικό. Πολλοί νεοφώτιστοι στα οικονομικά δεν γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της αναλυτικής κατάστασης εισοδήματος και του ισολογισμού. Η κατανόηση της παραπάνω σχέσης έχει ζωτική σημασία. Αυτό είναι το μοντέλο ροής χρηματοδότησης ενός στοιχείου του παθητικού. Η κυριότερη αιτία των οικονομικών δυσχεριών είναι το γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τη διαφορά μεταξύ ενός στοιχείου του ενεργητικού και ενός στοιχείου του παθητικού. Αν θέλετε πραγματικά να μπερδευτείτε, απλώς αναζητήστε τις ερμηνείες των λέξεων ενεργητικό και παθητικό σε κάποιο λεξικό. Βέβαια, πρόκειται για έννοιες κατανοητές στους έμπειρους λογιστές, αλλά για κάθε μέσο πολίτη θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στα κινέζικα. Οι λέξεις που απαρτίζουν την ερμηνεία τους είναι αναγνωρίσιμες, αλλά δεν οδηγούν στην πλήρη κατανόηση των δύο αυτών εννοιών. Όπως είπα και νωρίτερα, πλούσιος πατέρας μου εξήγησε απλά στα δύο αγόρια ότι ένα στοιχείο του ενεργητικού φέρνει χρήματα στην τσέπη σας. Ωραία, απλά και πρακτικά. Αφού λοιπόν ορίσαμε σχηματικά τις έννοιες του ενεργητικού και του παθητικού, ίσως οι ορισμοί που σας παραθέτω παρακάτω να είναι πια περισσότερο κατανοητοί. Στοιχείο του ενεργητικού είναι αυτό που φέρνει χρήματα στην τσέπη μου. Στοιχείο του παθητικού είναι αυτό που αδειάζει την τσέπη μου. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα περισσότερο. Αν θέλετε να πλουτίσετε, απλώς φροντίστε να αγοράζετε για όλη τη ζωή σας στοιχεία που κατατάσσονται στο ενεργητικό σας. Αν θέλετε να είστε φτωχοί ή μικρομεσαίοι, δεν έχετε παρά να αγοράζετε στοιχεία του παθητικού σας για μια ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δυσχεριών των ανθρώπων οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούν τη διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών. Η αγραμματοσύνη, όσο αφορά τις λέξεις αλλά και τους αριθμούς, αποτελεί τη βασική αιτία οικονομικών δυσχεριών. Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν κάτι που αποτελείται από λέξεις ή από αριθμούς. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουν. Πλούσιοι είναι πλούσιοι γιατί ακριβώς έχουν καλύτερη παιδεία σε διαφορετικούς τομείς σε σχέση με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να πλουτίσετε και να διατηρήσετε τον πλούτο σας, είναι σημαντικό να αποκτήσετε οικονομική παιδεία, τόσο φραστική όσο και αριθμητική. Τα βέλιστα διαγράμματα υποδεικνύουν την κίνηση του χρήματος ή αλλιώς τη ροή χρηματοδότησης. Οι αριθμοί από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα, όπως ακριβώς και οι λέξεις από μόνες τους δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτό που μετράει είναι η ιστορία. Στην οικονομική ανάλυση, η μελέτη των αριθμών συνεπάγεται την αναζήτηση της πλοκής της ιστορίας που κρύβουν.
αυτής που διηγείται πού πηγαίνουν τα χρήματα. Για το 80% των οικογενειών, η οικονομική ιστορία αναφέρει πως εργάζονται σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Όχι επειδή δεν κερδίζουν χρήματα, αλλά γιατί όλη τη ζωή τους αγωνίζονται να αποκτήσουν πράγματα που κατατάσσονται στο παθητικό και όχι στο ενεργητικό τους. Για παράδειγμα, αυτό είναι το μοντέλο ροής χρηματοδότησης ενός φτωχού ή ενός νέου ανθρώπου που δεν έχει ακόμη αποκτήσει δικό του σπίτι. Αυτό είναι το μοντέλο της ροής χρηματοδότησης ενός ανθρώπου που ανήκει στη μεσαία τάξη. Αυτό είναι το μοντέλο της ροής χρηματοδότησης ενός πλούσιου ανθρώπου. Προφανώς και τα παραπάνω διαγράμματα είναι υπεραπλουστευμένα. Κάθε άνθρωπος έχει έξοδα διαβίωσης. Έχει ανάγκη από φαγητό, στέγαση και ρουχισμό. Τα διαγράμματα δείχνουν τη ροή χρηματοδότησης στη ζωή ενός φτωχού, ενός μικρομεσαίου και ενός πλούσιου ανθρώπου. Αυτή η ροή λοιπόν φανερώνει την ουσία. Η ουσία έγκυται στο πώς διαχειρίζεται ο καθένας τα χρήματά του. Πώς τα χρησιμοποιεί όταν τα πάρει στα χέρια του. Γι' αυτό και απογοητεύομαι κάθε φορά που διάφοροι άνθρωποι με πλησιάζουν και με ρωτούν πώς θα πλουτίσουν γρήγορα. Ή πώς πρέπει να ξεκινήσουν. Συχνά δηλώνουν: «Είμαι πνιγμένος στα χρέη και γι' αυτό πρέπει να βγάλω περισσότερα χρήματα». Όμως τα περισσότερα χρήματα συχνά δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα. Αντίθετα, μπορεί να το εντείνουν. Τα περισσότερα χρήματα φέρουν στο φως τα τραγικά ανθρώπινα ελαττώματά μας. Τα χρήματα τονίζουν την άγνοιά μας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ συχνά άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν ξαφνικά πολλά χρήματα, για παράδειγμα από μια κληρονομιά, μια ξαφνική αύξηση στο μισθό ή ένα λαχείο, σύντομα καταλήγουν στην ίδια απελπιστική οικονομική κατάσταση από όπου ξεκίνησαν προτού τα αποκτήσουν. Το χρήμα απλώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο μοντέλο ροής χρηματοδότησης που επικρατεί στο μυαλό σας. Αν σύμφωνα με το δικό σας μοντέλο ξοδεύετε όλα όσα κερδίζετε, τότε το πιθανότερο είναι η αύξηση των εσόδων σας να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των εξόδων σας. Συχνά υποστηρίζω ότι πηγαίνουμε στο σχολείο για να αποκτήσουμε γενική αλλά και επαγγελματική παιδεία, καθώς και οι δύο έχουν τεράστια σημασία. Μέσα από την επαγγελματική μας παιδεία μαθαίνουμε πώς βγαίνει το χρήμα. Τη δεκαετία του 1960, την εποχή που ήμουν στο γυμνάσιο, όταν κάποιος ήταν καλός στα μαθήματα, αυτόματα όλοι συμπέραναν πως ο λαμπρός αυτός μαθητής θα γινόταν γιατρός. Ήταν αυτονόητο. Επρόκειται για το επάγγελμα που υπόσχονταν τη μεγαλύτερη οικονομική ανταμοιβή. Σήμερα οι γιατροί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες που δεν θα ευχόμουν ποτέ ούτε στο χειρότερο εχθρό μου, όπως τον έλεγχο του επαγγέλματος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, την κατευθυνόμενη υγειονομική περίθαλψη, την κυβερνητική παρέμβαση και τις μηνύσεις για ιατρικά λάθη από αμέλεια ή παράληψη. Σήμερα τα παιδιά θέλουν να γίνουν διάσημοι μπασκετμπολίστες, παίκτες του γκολφ, αστέρια του κινηματογράφου, αστέρια της ροκ, μοντέλα ή χρηματιστές της Wall Street, επειδή ακριβώς εκεί θα αποκτήσουν δόξα, χρήματα και έγκλη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι εύκολο να δώσει σήμερα κίνητρα στα παιδιά για να έχουν καλή επίδοση στο σχολείο. Ξέρουν καλά ότι η επαγγελματική επιτυχία δεν απορρέει αποκλειστικά και μόνον από την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση όπως ήταν κάποτε. Καθώς λοιπόν οι μαθητές αποφυτούν από το σχολείο χωρίς εμπειρία σε οικονομικά θέματα, εκατομμύρια είναι εκείνοι που ενώ επιτυγχάνουν στο επαγγελματικό τομέα, σύντομα βρίσκονται να αντιμετωπίζουν δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Εργάζονται όλο και σκληρότερα, αλλά δεν μπορούν να ξεπεράσουν το αδιέξοδο. Η παιδεία τους μειονεκτεί στο μέτρο που τους δίδαξε πώς να κερδίζουν χρήματα, αλλά όχι πώς να τα διαθέτουν. Τι να κάνουν αφού τα αποκτήσουν. Πρόκειται για αυτό που αποκαλούμε οικονομική ευφυΐα. Τι πρέπει να κάνει κανείς με τα χρήματα που βγάζει. Πώς να εμποδίσει τους άλλους να τα απομυζήσουν. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατήσει και πόσο σκληρά πρέπει να τα βάλει να εργαστούν προς όφελός του. Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Ακριβώς επειδή δεν κατανοούν την έννοια της ροής χρηματοδότησης. Μπορεί κάποιος να έχει πάρει ανώτερη μόρφωση, να είναι επιτυχημένος επαγγελματικά, αλλά να είναι οικονομικά στοιχείωτος. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως εργάζονται σκληρότερα από όσο χρειάζεται. Γιατί έμαθαν να δουλεύουν σκληρά, αλλά αγνοούν πως μπορούν να βάλουν τα χρήματά τους να δουλέψουν για αυτούς.